Εκεί λοιπόν τους προκύπτει ε, και στην αστυνομία και στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης τους προκύπτει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μια εξέλιξη σόκο που την περιγράφαμε χθε. Ότι η έρευνα που έγινε στα σπίτια στα οποία διαμένει, δεν ξέρουμε αν διαμένει μόνος του ή με κάποιους άλλους ανθρώπους, ο συγκεκριμένος νεαρός ο οποίος υποδείχθηκε ως, ε, ότι είχε ενός είδους σχέση και μια εμπλοκή με την υπόθεση της Γαλήνης, Μαθαίνουν και οι αστυνομικοί και η εισαγγελία ότι έχει φύγει στο εξωτερικό με πιθανότερο προορισμό τη Μεγάλη Βρετανία και το Λονδίνο. Εδώ είναι το θέμα, η... τώρα. Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι έχει πάει για επαγγελματικού λόγου. Ένα νεαρό άτομο, επαναλαμβάνω, γιατί και από του παράγοντε που διερευνούν την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, σημειώνεται με έμφαση το συγκεκριμένο γεγονό τη πολύ νεαρή ηλικία του σε αντιδιαστολή, αν θέλει, με του επαγγελματικού λόγου που τον έκαναν να φύγει στο εξωτερικό. Για να γίνουν οι κατοίκων έρευνε σημαίνει ότι υπάρχει το πρόσωπο, υπάρχουν και φωτογραφίε. Και εδώ θα είναι η καθοριστικά συμβολ, ε, αποφασιστική ε, συμβολή του συγκεκριμένου μάρτυρα, ο οποίο όταν θα πάρει το υλικό από, την, από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ή η εισαγγελία που έχει δώσει την παραγγελία για την εξερεύνησή τους ε, και δει και αναλύσει όλα αυτά τα στοιχεία, θα καλέσει το συγκεκριμένο μάρτυρα προκειμένου να πει αν αυτό το άτομο στο οποίο έγιναν οι κατοίκον έρευνε, ήταν ένας από τους δύο, αναγνωρίζει το συγκεκριμένο άνθρωπο σε έναν από τους δύο οι οποίοι ήταν πάνω... Αν Ακριβώς. Και αυτό θα είναι η σημαντική... Η... Και το υπάρχει. βάρος τη της ευθύνης αυτού του ανθρώπου. Επειδή... Το βάρος... Πολύ καλά κάνει και το λέει η Γιώτα. Γιατί έχουν περάσει και δυόμιση χρόνια. Το βάρος της ευθύνης αυτού του ανθρώπου που θα αναλάβει να επομιστεί επειδή Υπήρχαν αυτές οι παραλήψεις, τα λάθη, Απλώ δεν έπρεπε να κάνει και ο μάρτυρα τον ιδιωτικό ερευνητή. Ο μάρτυρα από την αρχή είπε στου ανθρώπου ότι, ότι εδώ υπήρχαν ευθύνη... αυτοί οι άνθρωποι και ψάχναν ένα στικάκι. Και έστω είπαν... και δυόμιση χρόνια, ε, μετά... χρόνια μετά. Έστω και δυόμιση χρόνια μετά. Παραπέρα ξέρουμε να κάνουμε ένα στικάκι. και δυόμιση χρόνια μετά. Δεν έγινε σωστά. Είναι δεδομένο τώρα. Εντάξει, και... Δεν μπαίνουμε όμω αυτό. Πραγματικά αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στο να βρεθεί η εξέλιξη τη υπόθεση. Ήθελε κάτι, Γιώργο Καγιακάμάνι, να πει πριν που μου είπε που σε διέκοψα που δεν αφορούσε αλλά το συνέστημα αυτή τη κατάσταση. Ξέρε Πολλά να πω αλλά. να μην με επιτρέπετε να πω πάρα πολλά. Ήρθα να ρωτήσω, ε, βλέπω τη μητέρα τη Γαλλίνη που τρέχει γυναίκα, το δικηγόρο που έκανε φοβερή δουλειά και μπράβο του που μπήκε μπροστά. Ε, εγώ αποδέχομαι αυτό που λέει ο Γιώργο ότι η αστυνομία εδώ, σε αυτή την περίπτωση η αστυνομία, κάποια συγκεκριμένη αστυνομική, δεν είναι η αστυνομία, μπορεί να κάνει ναι, 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 λάθη. Συμφωνούμε, συμφωνούμε λάθη συμφωνούμε λάθη τραγικά, το αποδέχομαι. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ακούω, ο πατέρα τη Γαλλίνη που είναι, Ζή, μη μίλησε, μίλησε. μίλησε χθε στην εκπομπή. Είναι ο άνθρωπο που έχει επομιστεί όλο το βαρύ συνέστημα. Να το εδώ. Ε, ο κύριο Παναγιώτη έχει επομιστεί όλο το βαρύ συνέστημα. Θέλω να σου πω κάτι.